την δεύτερη αντιπρόεδρο της Ένωσης, καλημερίζω την κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη, σε ένα ραντεβού το οποίο είχαμε κλείσει από τις προηγούμενες ημέρες. Καλημέρα σας, πώς είστε? Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Για να δούμε... Λίγο κουρασμένη από χθες. Αλλά... Α, ναι. Το φαντάζομαι. Απλά να κάνω μια διόρθωση. Ήταν ο ιατρικός σύλλογος Ηρακλείου. Εντάξει. Όχι δικαιωτικός. Είμαστε... Τους διοργανωτές. Ναι. Να μην τους... Το έχουμε ξαναπεί. Και μας βοήθησαν εξαιρετικά. Ναι, χθες τα είπαμε σωστά, οπότε... Το είπαμε και εντάξει, εγώ δέχομαι αυτή τη διόρθωση, γιατί δεν επιτρέπεται να κάνουμε λάθη στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν και βοηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για πείτε μας, τι αναδείχθηκε σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα των ασθενών στη χθεσινή ημέρα, κυρία Κουτσογιάννη? Η αλήθεια ήταν ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Είχαμε πολύ κόσμο. Αυτό που εισπράξαμε ήταν μεγάλη ικανοποίηση για όλα όσα υποθήκανε. Που η αλήθεια είναι ότι το θέμα των δικαιωμάτων των ασθενών δεν είναι κάτι το όπως είχαμε συζητήσει. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουν όχι μόνο οι ασθενείς, αλλά και οι πολίτες γενικότερα. Επομένως, εμείς αναφερθήκαμε τα δικαιώματα των ασθενών γενικότερα. Είχαμε επίσης την κυρία Πατεράκη, η οποία είναι από το νομικό τμήμα της περιφέρειας, η οποία μίλησε για τα δικαιώματα του νοσοκομιακού ασθενή, έτσι με πολύ λεπτομέρεια, που επίσης είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε μια εξαιρετική ομιλία από τον κύριο Λιονί, ο οποίος μας μίλησε για την σημασία της αξιολόγησης και πόσο τελικά σημαντικό είναι η αξιολόγηση αυτή να γίνεται από τους ίδιους τους χρήστες των υπηρεσιών, και επομένως είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια ήταν και η παρουσίαση του υποδιοικητή του Παχνή, του κυρίου Κτανιαδάκη, ο οποίος, στην ουσία υπάγονται τα γραφεία δικαιωμάτων των λιπτών υπηρεσιών υγείας, για τα οποία μιλήσαμε και τα οποία πραγματικά δεν γνωρίζει ο κόσμος, και χθες αυτό καταλάβαμε και αυτό αντιληφθήκαμε, και αυτό έχουμε καταλάβει σε όλη την Ελλάδα με τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Ο οποίος μας έδωσε κάποια στοιχεία για τη λειτουργία του γραφείου. Πάντως, μισό λεπτό, πριν πάτε σε αυτά τα στοιχεία. Πάντως, κυρία Κουτσογιάννη, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να κλείσω μια μικρή παρένθεση. Βεβαίως. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το εξής. Ο κόσμος μπορεί να μην τα γνωρίζει όπως λέτε, μπορεί για κάποιο λόγο να θέλουν κάποιοι να υποτιμήσουν το έργο αυτών των γραφείων, αλλά από την άλλη δεν κάνει να ξεχνάμε ότι και από κάποιους άλλους, δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, διαχρονικά από το 2016 και μετά το έχουμε δει, ότι κάποιες διοικήσεις νοσοκομείων πανελλαδικά τα έχουν χρησιμοποιήσει ως κυματοθραυστές για αυτά τα οποία γίνονται μέσα στα νοσοκομεία, κρατούν τις πληροφορίες και προσπαθούν να διαχειριστούν πληροφορίες, παράπονα ενδεχόμενα, τα οποία υπάρχουν είτε σε τμήματα είτε σε πρόσωπα μέσα από τη λειτουργία των νοσοκομείων. Δεν κάνει να το ξεχνάμε ούτε αυτό, και μάλιστα υπήρξε μια σχετική παρέμβαση στη χθεσινή ημέρα και από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος επισημαίνει ακριβώς αυτό, ότι τα δικαιώματα των ασθενών πρέπει να είναι δικαιώματα των ασθενών και η λειτουργία των συγκεκριμένων γραφείων θα πρέπει να είναι τέτοια που ώστε να μην χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Αυτό. Βεβαίως. Αυτό, έτσι με χαρά να συζητήσουμε και με τον κύριο Βρύσαλη. Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Ήδη να σας πω ότι αυτό που λέτε τότε, δεν ξέρω αν χρησιμοποιούνται. Το σίγουρο είναι ότι μάλλον δεν χρησιμοποιούνται. Δηλαδή το ότι τα στοιχεία τα οποία μας παρουσίασε ο κύριος Κτανιαδάκης, αλλά και αυτό το οποίο εισπράξαμε και από την εκδήλωση της Αθήνας, είναι ότι δεν υπήρχαν στοιχεία το πώς λειτουργούν αυτά τα γραφεία. Να σκεφτείτε ότι η καταγραφή των στοιχείων έχει ξεκινήσει μόλις το 2020. Ναι. Δηλαδή μέχρι τότε δεν είχαμε καν στοιχεία το τι συμβαίνει σε αυτά τα γραφεία, αν κάτι συνέβαινε. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πιθανό τα γραφεία αυτά
εκτός ότι πιθανόν να μην λειτουργούσαν όπως έπρεπε, να ήταν κάπου κρυμμένα, να μην ενδιέφερε τις διοικήσεις. Τις ενδιέφερε προβάλλει. Στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε. Αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε. Λέτε λοιπόν ότι η καταγραφή ξεκινά ουσιαστικά όπως προκύπτει από το Ηράκλειο και την Αθήνα από το 2020 και μετά. Πάνω κάτω τι περιλαμβάνει η κυρία Κουτσογιάννη? Και σε ορισμένα νοσοκομεία δεν υπάρχει καν καταγραφή στοιχείων. Εδώ εμείς έχουμε τουλάχιστον αυτή την καλή αναφορά στα στοιχεία. Να πω ότι γι' αυτό ασχολείται η Ένωση Ασθενών Ελλάδας με το θέμα των γραφείων. Αναγνωρίζουμε το ρόλο που πραγματικά μπορούν να παίξουν αυτά τα γραφεία. Και γι' αυτό σας είπα και χθες, υπόθηκε και στην εκδήλωση, ότι πραγματικά θα παρακολουθούμε τα γραφεία αυτά, θα παρακολουθούμε το πώς λειτουργούν αυτά τα γραφεία, να μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτά που αναφέρατε. Τα στοιχεία από τα παράπονα αφορούν κυρίως τα ραντεβού, όπως έχουμε επισημάνει. Βέβαια υπάρχουν και πολλά παράπονα για την περίοδο της πανδημίας, τα οποία πλέον νομίζω ότι δεν έχουν αξία να τα αναφέρουμε, τις μάχες, την απαγόρευση εισόδου, τις βεβαιώσεις αυτές που ζητούσαν για τον εμβολιασμό, τα οποία πλέον βέβαια δεν μας απασχολούν. Πολλές διαμαρτυρίες επίσης για το θέμα πρόσβασης, το ότι άνθρωποι με αμαξίδιο δεν μπορούσαν να κινηθούν άνετα στο νοσοκομείο, για τις θέσεις πάρκινγκ, αλλά κυρίως το θέμα της δυσκολίας έβρεσης ραντεβού, και βέβαια και για τα χειρουργεία υπάρχουν παράπονα, τα οποία από ό,τι μας είπε ο υποδιοικητής ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή, και ειδικά όταν πρόκειται για αναφορές σε θέματα συμπεριφορών και κακή διαχείριση των ασθενών. Αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι όλες οι καταγγελίες που γίνονται σε αυτά τα γραφεία είναι επώνυμες. Δεν υπάρχει δηλαδή ανωνυμία. Αυτό από τη μία μεριά ενδεχομένως να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας και ένας φόβος από την πλευρά των χρηστών, από την άλλη όμως είναι και ένας τρόπος να παρακινήσουμε όλους τους ανθρώπους να αρχίσουν επιτέλους να μιλάνε. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό σε τι ποσοστό να γίνονται επώνυμες καταγγελίες. Ωραία. Το τελευταίο που ρωτώ. Να υποστηρίζονται. Ο υποδιοικητής του νοσοκομείου σας έδωσε ως ένωση στατιστικά στοιχεία με τον αριθμό των παραπώνων? Ναι, βεβαίως. Παρουσίασε όχι μόνο σε εμάς. Παρουσίασε στην εκδήλωση χθες αριθμό παραπώνων και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο, και ποιες για τις γραπτές, αναφέρθηκε σε γραπτές καταγγελίες, σε προφορικές καταγγελίες, σε διάφορα αιτήματα και επίσης σε ευχαριστήριες επιστολές. Είναι μεγάλες, σαφέστατα υπάρχουν και αυτά μέσα σε αυτά τα γραφεία και ευχαριστήριες με επιστολές. Είναι μεγάλος ο αριθμός των παραπώνων, είναι 100, 200, 500? Πόσες είναι? Δεν είναι πολύ μεγάλος. Ας πούμε, να σας πω, οι γραπτές καταγγελίες στο Παγνί ήταν 157, οι προφορικές 586, έχω μπροστά μου την παρουσίαση και σας τα λέω, τα αιτήματα 29 και ευχαριστήριες επιστολές 167. Μάλιστα. Μιλάμε από το 2020 και μετά ή την τελευταία χρονιά? Όχι, από το 2020. Από το 2020. Πόσες οι ευχαριστήριες επιστολές? 167. Μάλιστα. Από Βενιζέλιο δόθηκε κάποια εικόνα? Ήταν συνολικά, απλά έγινε αναφορά ότι είναι παραπάνω, περισσότερες από το Παγνί. Μάλιστα. Λοιπόν. Επισημάνεται και βέβαια, έτσι, τώρα βλέπω μάλιστα εδώ κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία. Στις 264.358 επισκέψεις έχουμε 425 παράπονα.
έγινε αναφορά στο ότι πραγματικά ο ρυθμός των παραπώνων είναι πολύ λιγότερος και από το αναμενόμενο αλλά και από τον αριθμό των επιχειρήσεων. Για αυτούς που αποφάσισαν να πλησιάσουν το γραφείο, γιατί δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι ο αριθμός, αλλά μόνο με βάση τα στοιχεία τα οποία διαθέτουν τα γραφεία, τίποτα περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Για να μην τον μπερδέψουμε. Μας διαβεβαίωσε ο κύριος Κρενιαδάκης ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται. Καλείται ο παραπονούμενος να εκφράσει το παραπονό του και γίνεται διηγετική μετά, έτσι, ακολουθούνται διηγετικά μέτρα για τον αυτόν για τον οποίο γίνεται η καταγγελία. Λοιπόν, τα κρατάμε. Να εστιάσουμε στο τι θα γίνεται από εδώ και έπειτα. Υπάρχει νέος κανονισμός, ετοιμάζεται νέος κανονισμός, ο οποίος είναι πολύ αυστηρότερος, εμπλέκεται και η Ένωση Ασθενών Ελλάδος και θα προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού έτσι να έχουμε τουλάχιστον μία αξιοπρεπή εικόνα αυτών των γραφείων. Κύριε Κουτσογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλημερίζω. Καλά να είστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.